Η κακοκαιρία που είχαμε και οι πλημμύρες κυρίως στην κεντρική Ελλάδα και δυστυχώς οι καταστροφές περιουσιών αλλά και οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων έχουν αλλάξει τον σχεδιασμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τελικά δεν θα πάει στη Θεσσαλονίκη για την διεθνή έκθεση. Η κακοκαιρία Ντάνιελ αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να μην ανεβαίνει το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου για την καθιερωμένη ομιλία του και την Κυριακή για τη συνέντευξη τύπου. Ενώ έχει ακυρωθεί και η καθιερωμένη επίσκεψή του στα περίπτερα κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εκδηλώσεις. Το συνολικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για το προσεχές Σαββατοκύριακο θα επαναπρογραμματιστεί, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί αυτές τις ημέρες στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι καταστροφές από την κακοκαιρία. Ενώ σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβει στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να ενημερωθεί ο ίδιος για τις έρευνες που γίνονται στις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία Ντάνιελ και για τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού που είναι σε εξέλιξη. Ανώτερη κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μία σειρά μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα, σηματοδοτώντας την πρόθεσή του να συγκρουστεί με τα κακώς κείμενα του ελληνικού κράτους και να παρέμβει σε παθογένειες ετών. Η κλιματική κρίση πάντως εκ των πραγμάτων βάζει νέα δεδομένα στην ατζέντα, καθώς αποδείχθηκε ότι ακόμα και οι παρεμβάσεις που έγιναν τα περασμένα χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές του Ιαννού, έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα όρια τους με τις τωρινές καταιγίδες. Με δεδομένο παράλληλα ότι το οικονομικό καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι αρκετά φιδωλό, η έμφαση θα δοθεί στις μεταρρυθμίσεις και στις πολιτικές παρεμβάσεις, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να γυρίσει σελίδα. Στο πλαίσιο της κακοκαιρίας είναι και το επόμενο θέμα του δελτίου μας. Έχει να κάνει όμως με τις αίρες, καθώς όπως δήλωσε τουλάχιστον ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σπυρόπουλος, ότι εδώ η πολιτική προστασία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε αν τυχόν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Έχει γίνει έργο στις αίρες και αυτό βοηθά, τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Με αφορμή την κακοκαιρία Ντάνιελ που σάρωσε τη Μαγνησία, ο κ. Σπυρόπουλος εξηγεί ποια είναι η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών σε περίπτωση κακοκαιρίας. Ελπίζω και εύχομαι να μην ζήσουμε ποτέ αυτό που έγινε στο Βόλο, γιατί ήταν εξωπραγματικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η οδηγία έχει δοθεί, μάλιστα. Ετοιμάζεται και η ανάλογη, η οποία θα γίνει και η φετινή όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά που γίνεται εδώ στην αυτή, νομίζω ότι θα οριστεί γύρω στις 28 Σεπτεμβρίου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι το έργο που έχει γίνει βοηθά στο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε δύσκολες συνθήκες. Όπως τονίζει ο κ. Σπυρόπουλος, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση να οχυρωθούμε με όσον αφορά τις υφιστάμενες τώρα καταστάσεις. Δηλαδή έχουμε ζήσει, έχουμε μια προϊστορία συγκεκριμένων χυμάρων, συγκεκριμένων ποσοτήτων, συγκεκριμένων πλημμυρών κτλ. Όσον αφορά τα μέχρι τώρα φαινόμενα, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των ειδικών, μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε και πολύ περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τα βάλεις με το Θεό, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε καλά οργανωμένη την πολιτική προστασία και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε καλά ενημερωμένους πολίτες. Και φυσικά πρέπει να έχουμε πολίτες οι οποίοι εφαρμόζουν τις οδηγίες τις οποίες δίνει η πολιτική προστασία, οι οποίες όμως πρέπει να δοθούν εγκαίρως. Και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι υποδομές, αυτό που έλεγα, είναι το Α και το Ω. Εκεί εστιάζουμε, εκεί συνεχίζουμε και έτσι προχωρούμε. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, επάνω στη λίμνη Κερκίνη, η Κερκίνη μπορεί να υποδεχθεί όσους όγκους νερού και να έρθουν από τη Βουλγαρία, γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτή να μπορέσουμε να τα περάσουμε σιγά σιγά. Γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτή από ειδικούς οι οποίοι έχουν κάνει έργα. Έχουν γίνει επενδύσεις, χρειάζονται να γίνουν ακόμα περισσότερο. Και σας είπα, με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε πολύ καλές και σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είμαστε καλά οργανωμένοι και οι ΣΕΡΕΙ μπορούν να είναι περήφανοι, δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης και περιγράφει την κατάσταση που αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία με την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφερειακή μας ενότητα. Στις ΣΕΡΕΣ, σας το λέω, και όσον αφορά και την πυροσβεστική, όσον αφορά και την αστυνομία, δεν λέω για τις δικές μας δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι οι ΣΕΡΕΙ πρέπει να είναι περήφανοι. Είμαστε καλά οργανωμένοι και έχουν δείξει, γιατί να ξέρετε κάτι, ένα πράγμα θα σας πω. Είδατε πόσο ταλαιπωρηθήκαμε φέτος με τις φωτιές. Και στις αίρες υπήρχαν φωτιές. Υπήρξαν όμως άμεσες παρεμβάσεις από τους εδώ δικούς μας ανθρώπους,
οι οποίοι πάλεψαν και μπόρεσαν στην αρχή να ελέγξουν τις φωτιές. Και φυσικά με τη βοήθεια της αστυνομίας, με τη βοήθεια της τροχέας, κλείστηκαν οι δρόμοι και γίνανε αυτές οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Όπως επίσης να ξέρετε, όταν στις αρχές Ιουλίου, αν θυμάστε, κλείναμε το Λαϊλιά, όταν υπήρχαν φαινόμενα, η πολιτική προστασία μας έδινε την ενημέρωση ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση, είδατε ότι εμείς πρώτοι κλείσαμε με τις δικές μας δυνάμεις και του Λαϊλιά, αλλά και όλα τα δάση, και υπήρξαν πολίτες που δυστυχώς διαμαρτυρήθηκαν. Προέχει η προστασία των δασών, προέχει η προστασία της φύσης. Είναι καλύτερα 5 μέρες να μην απολαύσουμε τη φύση για να την έχουμε για μια ζωή. Οπότε δεν θα διστάσουμε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες να είναι τέτοιες, οι οποίες θα προστατεύσουν πρώτα τις ζωές των συμπολιτών μας και φυσικά τις περιουσίες τους. Υπογράφηκε σήμερα η Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης και Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρησης των Χώρων στο Δήμο Σερών. Ένα σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας του οδοφωτισμού. Υπογράφηκε η Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης, Αυτοματοποίησης και Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρησης Χώρων, κατά την οποία θα γίνει αντικατάσταση των 10.500 φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Σερών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερών, κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, με το έργο αυτό σκοπός είναι να επιτευχθούν 3 στόχοι. Το μικρότερο κόστος στην εξοικονόμηση ενέργειας του οδοφωτισμού, η μη επιβάρυνση του Δήμου που θα επηρέαζε την οικονομική του κατάσταση και η μεταφορά του ρίσκου στους 2 ανάδοχους που αποτελούν εγγύηση για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου. Είναι σήμερα μια ιστορική μέρα για το Δήμο μας. Ιστορική μέρα γιατί έχω τη χαρά να υπογράφω εκ μέρους του Δήμου Σερών την σύμβαση για ένα έργο που αφήνει το στίγμα σε αυτόν εδώ το Δήμο. Ένα έργο μεγάλο, ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει τη ζωή των συνδημοτών μας. Για να υπογράφουμε τη σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση, την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, για τον οδοφωτισμό δηλαδή όλου του Δήμου, την αντικατάσταση 12.500 περίπου φωτιστικών σωμάτων, ούτως ώστε να επιτύχουμε 3 βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι της ενεργειακής αναβάθμισης, άρα πολύ μικρότερο το κόστος με εξοικονόμηση ενέργειας του ηλεκτροφωτισμού, του οδοφωτισμού, με ό,τι συμβαίνει αυτό για το περιβάλλον, ό,τι έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Επίσης, ο δεύτερος στόχος είναι η μη επιβάρυνση του Δήμου με δάνειο το οποίο θα δυσχέρενε την χρηματοοικονομική του κατάσταση. Και ο τρίτος στόχος που επιτυγχάνεται είναι ουσιαστικά η μεταφορά του μεγάλου ρίσκου όλης αυτής της επένδυσης, γιατί γίνεται με συνέργεια, γίνεται με την μέθοδο της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης, στους 2 εργολάβους του έργου, στους αναδόχους του έργου, που έχουμε την τιμή να είναι 2 εταιρείες κορυφαίες του χώρου. Και αυτό είναι μια επιπλέον εγγύηση τόσο της καλής εκτέλεσης της αρχικής, όσο και της λειτουργίας στη συνέχεια όλου αυτού του συστήματος της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και αυτή την 12ετία. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μας, μεγάλη τιμή που μετά από την διαγωνιστική διαδικασία προέκυψε αυτό το consortium των 2 εταιριών, των κυρίαρχων στο χώρο, του ΟΤΕ και της Globlet, που νομίζω ότι αποτελούν την εγγύηση για τον οδοφωτισμό, για τον νέο οδοφωτισμό στις Σέρρες. Όλη αυτή η σύμβαση και όλη αυτή η διαδικασία, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή. Έναν ανεξάρτητο ελεγκτή ο οποίος θα παρακολουθεί βήμα-βήμα την υλοποίηση αυτής της σύμβασης, ούτως ώστε τα θέματα του Δήμου, το συμφέρον του Δήμου, το συμφέρον των Δημοτών να καλύπτεται και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να βλέπουμε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τηλεμετρήσεων που θα γίνουν, να ξεκινήσει το έργο για να μπαίνουν και τα φωτιστικά στην πόλη και στα χωριά. Μπαίνουν μέσα
και smart συστήματα στον οδοφωτισμό. Οπότε με τα δύο έργα που έχουμε σε εξέλιξη, τα έξυπνα υδρόμετρα, τον οδοφωτισμό, τον οποίο αλλάζουμε, όπως είπαμε, τα 12.500 φωτιστικά σώματα, τα 50.000 έξυπνα υδρόμετρα, όλα αυτά αποτελούν ένα δίκτυο, ολοκληρωμένο δίκτυο, για να υπάρξει εφαρμογή του κύριου προγράμματος που έχουμε της μετάβασης σε μια ψηφιακή εποχή. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, εγκριθεί σε ένα πρόγραμμα 2.300.000 ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλες αυτές οι έξυπνες εφαρμογές έρχονται και κουμπώνουν σε όλο αυτό το ενιαίο δίκτυο το οποίο έχουμε δημιουργήσει με τον οδοφωτισμό και με τα έξυπνα υδρόμετρα. Είναι λοιπόν όλο ενταγμένο σε μια συνολική, μια ολιστική προσέγγιση που έχουμε για να πάμε τις αίρες πάνω και μπροστά. Και νομίζω ότι αυτή η ιστορική μέρα σήμερα με την υπογραφή αυτής της σύμβασης είναι ένας σταθμός σε αυτό το ταξίδι για τις αίρες του αύριο. Εμείς αυτό που θέλουμε να υποσχεθούμε είναι ότι από σήμερα κιόλας, και εγώ και οι συνεργάτες μου, όπως επίσης και ο ΤΕ, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται στο συγκεκριμένο έργο, γιατί παρέα έχουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υλοποιήσει αρκετά έργα. Και εμείς οπότε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θεωρώ ότι σηκώνουμε τα μανίκια και από την επόμενη ακριβώς μέρα μπορούμε ουσιαστικά να δουλέψουμε για αυτό το μεγαλόπινο έργο και να το υλοποιήσουμε σε ένα γρήγορο χρονικά πλαίσιο, έτσι ώστε όλα αυτά τα ωφέλη που θα πηγάσουν από τη συγκεκριμένη αντικατάσταση να μπορούν άμεσα να τα δουν οι δημότες των Σερών, να τα εκμεταλλευτούν είτε προς όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως προανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, είτε προς την ασφάλεια. Είναι ένα έργο το οποίο ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη καταρχήν. Ανυπομονούμε να το υλοποιήσουμε. Έχουμε υλοποιήσει αντίστοιχα έργα και σε άλλους δήμους και σε άλλες εταιρείες γενικότερα. Αισθανόμαστε πολύ σίγουροι ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι πολύ solid και να είναι κάτι πολύ αντιπροσωπευτικό και έτσι όπως το περιμένουν και οι δημότες. Σε γενική επιστράτευση βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Σερών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του αγιασμού. Υπάρχουν ανάγκες και εργασίες που θα αρχίσουν στη διάρκεια του έτους, που θα συνεχιστούν στη διάρκεια του έτους, τονίζει από την πλευρά του αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Δεσποτίδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι εργασίες θα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου. Σκαλοσιές έχουν τοποθετηθεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Σερών, καθώς γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση ενός προβλήματος στο λούκι της οροφής. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που μίλησε στην τηλεόραση Επιλογές, αυτό το διήμερο τα συνεργεία δουλεύουν ώστε όλα να λειτουργήσουν κανονικά με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Στο 10ο Δημοτικό γίνονται εργασίες προς άρση του προβλήματος που υπήρχε με ένα λούκι. Έχει στηθεί σκαλοσιά. Οι εργασίες θα αποπερατωθούν μέσα σε αυτό το διήμερο. Η σκαλοσιά θα απομακρυνθεί, ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με τον αγιασμό, να είναι όλα έτοιμα. Σε γενική επιστράτευση, πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Δεσποτίδη, βρίσκονται τόσο η Αντιδημαρχία Καθαριότητας όσο και Πρασίνου, ώστε όλα να είναι έτοιμα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Στα σχολεία έχουν γίνει μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις, είτε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, είτε από την ΕΣΕΠΕ, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και της ιεράρχησης των προβλημάτων που υπάρχουν. Ξέρω ότι οι προβλήματα υπάρχουν πάντα, θα υπάρχουν, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Εμείς από τη δική μας πλευρά προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού και με κάθε δύναμη που έχουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Εν ώψη της έναρξης του σχολικού έτους έχουν επιστρατευτεί, όπως είναι φυσικό, τόσο το τμήμα καθαριότητας όσο και το τμήμα πρασίνου, οι οποίοι κάνουν τις αντίστοιχες και ανάλογες παρεμβάσεις που χρειάζονται στις σχολικές μονάδες. Όπως τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπάρχουν ανάγκες και εργασίες που θα συνεχίσουν στη διάρκεια του έτους, αλλά σίγουρα αυτές θα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου. Αυτό που θέλουμε να επαναλάβουμε και το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι σαφές, αλλά ας το επαναλάβουμε και πάλι, είναι ότι όποιες εργασίες χρειαστεί να γίνουν από εδώ και πέρα, γιατί προβλήματα θα προκύπτουν πάντα. Και έκτακτα προβλήματα εννοώ, θα γίνονται εκτός του σχολικού ωραρίου, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Τσίρκου και Τεχνών του Δρόμου της πόλης των Σερών, με δεκάδες εκδηλώσεις και καλλιτέχνες ανά την πόλη, ξεκινάει αύριο Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Σερών και το ΔΥΠΕΘΕ προσφέρουν στο Πανελλήνιο Ακροατήριο μια δημιουργική αφορμή για να επισκεφτεί κάποιος την πόλη μας. Το ΔΥΠΕΘΕ Σερών παρουσιάζει το Σέρε Street Circus Festival 2023, το πρώτο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου τσίρκου και τεχνών του δρόμου της πόλης των Σερών, με δεκάδες εκδηλώσεις και καλλιτέχνες ανά την πόλη από την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου. Οι Σέρες έχουν ήδη ενταχθεί στη μεγάλη ομάδα των πολλών και σημαντικών ευρωπαϊκών πόλεων που φιλοξενούν τις δράσεις του σύγχρονου τσίρκου και του θεάτρου δρόμου. Και στο πρώτο φεστιβάλ τους θα δεχτούν την επίσκεψη καλλιτεχνών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο μια γιορτή και ένα θέαμα φωτεινό, πολύχρωμο, πολυδιάστατο και πολυσύνθετο. Το σύγχρονο τσίρκο και το θέατρο δρόμου αποτελούν έναν από τους πιο φρέσκους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς του αστικού τοπίου, αφού κεντρικό πεδίο της δράσης τους είναι οι ίδιες οι πόλεις, με τα πάρκα, τις πλατείες, τους δρόμους και κάθε χώρο με δημόσια κοινωνική χρήση. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί εδώ ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για κάτι καινούργιο που γεννιέται, για κάτι νέο, για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, ενός θεσμού πολιτισμού, που είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα αγκαλιαστεί από όλους τους συμπολίτες μας, θα αγκαλιαστεί από όλους τους Έλληνες. Μεθαύριο Παρασκευή, και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και το άλλο τριήμερο, αυτό το τριήμερο Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και το άλλο τριήμερο, ξεκινά εδώ στην πόλη μας ένας νέος θεσμός, το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Τσίρκου και Τεχνών του Δρόμου. Είναι ένας θεσμός με δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την πόλη των Σερών και με καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Με αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ οι Σέρες εντάσσονται στην μεγάλη ομάδα των σημαντικών ευρωπαϊκών πόλεων που φιλοξενούν αυτές τις δράσεις του σύγχρονου τσίρκου και του θεάτρου του δρόμου. Πρέπει να πω εδώ ότι το σύγχρονο τσίρκο και το θέατρο δρόμου αποτελούν έναν από τους πιο φρέσκους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς του αστικού τοπίου, αφού κεντρικό πεδίο της δράσης τους είναι οι ίδιες οι πόλεις, με τα πάρκα, τις πλατείες, τους δρόμους και κάθε χώρο με δημόσια χρήση. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα αναφερθώ στη θεσμοθέτηση μιας ακόμη από τους καινοτόμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις του ΔΥΠΕΘΕ Σερών, στην οργάνωση του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Τσίρκου και Τεχνών του Δρόμου, που θα πραγματοποιηθεί σε χώρους δημόσιας χρήσης, σε πλατείες και δρόμους στην πόλη των Σερών από τις 8 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του Δήμου Σερών και του ΔΥΠΕΘΕ Σερών με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Βασικούς στόχους αυτής της πρωτοβουλίας μας και της επιλογής παρουσίασης πολυδιάστατων θεαμάτων που θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο πανελλαδικά αποτελούν η ψυχαγωγία των συμπολιτών μας, η ανάδειξη συνθήκων της σύγχρονης καθημερινότητας, καθώς και η τουριστική ανάδειξη της πόλης μας. Τις προσεχείς μέρες, οι Σέρες θα υποδεχτούν Έλληνες αλλά και ξένους καλλιτέχνες, συγκεκριμένα από Ελβετία, Ιταλία, Γεωργία, Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία και Γαλλία, που θα παρουσιάσουν ποικίλες δράσεις θεάτρου δρόμου, ακροβατικών σύγχρονου χορού, τσίρκου και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου εκλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ τον νέο του Πρόεδρο. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ στο βίντεο που θα δείτε στη συνέχεια είναι τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο νομό Σερών. Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου εκλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία νέο Πρόεδρο. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία έκφρασης της αυθεντικής λαϊκής θέλησης.
Στις εκλογές της Κυριακής δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε έχουν γραφτεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έως τις 9 Σεπτεμβρίου, είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ακόμα και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου στα εκλογικά τμήματα. Αναλυτικά τώρα τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο νομό Σερών είναι τα εξής. Στην πόλη των Σερών, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οδό Διονυσίου Σολομού 60. Στο Δήμο Αμφίπολης, στο Ροδολίβος, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ροδολίβος. Στο Δήμο Βυσαλτίας, στην Ιγρίτα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οδό Αθανασίου Αργυρού 17, στην Ιγρίτα. Στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, στο Νέο Σκοπό. Στο Παλαιό Δημαρχείο, Δήμου Στριμώνα, στο Νέο Σκοπό. Στη Νέα Ζύχνη, στα γραφεία του κόμματος, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Ζύχνη. Στη Συντική, στο Σιδηρόκαστρο, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 34. Και στο Δήμο Ηράκλειας, στο Ποντισμένο, στο καφενείο Τσουντουράκι, στο Ποντισμένο. Αυτά βέβαια θα ισχύσουν για την επόμενη εβδομάδα, καθώς πριν από λίγο φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την απόφαση να αναβληθούν οι εκλογές για τις 17 του μήνα, 17 Σεπτεμβρίου, και όχι την Κυριακή που μας έρχεται. Και αν χρειαστεί, δεύτερος γύρος θα πάνε στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα εκλογικά που είδατε στο ρεπορτάζ φαντάζομαι θα ισχύσουν και για την ημέρα που θα πραγματοποιηθούν, στις 17 δηλαδή Σεπτεμβρίου. Φροντίζω να έχω ξέγνιαστες νύχτες γιατί δεν θέλω τίποτα να μου χαλάει τη μέρα. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Με έξτρα μήκος και την τεχνολογία Center Plus για μάξι προστασία από διαρροές. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Μάξι απορροφητικότητα, μάξι προστασία. Χαροπάμελο. Και πετινέζι. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ το βάζω. Τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Με επιτυχία συνεχίζεται το 41ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης στα γνωστά Γερακίνια στην Νιγρίτα. Με πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, θέατρο, αθλητισμό, μουσική, χορό και συναυλίες. Οικαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά του Δήμου Βυσαλτίας πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού Γερακίνια 2023 στην πλατεία Δημαρχείου. Διοργανωτής ήταν η Κοινοφελής Επιχείρηση και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Βυσαλτίας. Είναι η τρίτη μέρα των Γερακινίων. Ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο. Σήμερα είναι αφιερωμένο στα μικρά παιδιά. Είναι οικαστικές παρεμβάσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Βυσαλτίας και όχι μόνο. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά του Δήμου. Λίγο καιρό πάει να μα τα χαλάσει, αλλά ελπίζω να κρατήσει και να πάνε όλα καλά στις δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει. Αρέσει τα παιδιά. Βεβαίως, βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Τα παιδιά διψάνε για τέτοιες δράσεις, καθότι σιγά σιγά ετοιμάζονται και για το σχολείο τους. Οπότε έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους και είναι όλα τα παιδιά παρόν. Για πείτε μας, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε πηγάδια. Όχι, ξεκινήσαμε από πέρυσι. Κατεβαίνουμε τα ΚΔΑΠ. Από νωρίς κάνουμε κατασκευές και χειροτεχνίες. Αν δείτε, δίνουμε και βραχιολάκια με φλουριά και αυτά. Και μετά χορεύουμε στην πλατεία. Είναι όλα τα ΚΔΑΠ. Χορεύουν και τα γούρια και τα κορίτσια. Τέλεια, Γιώργο. Πάρα πολύ. Αυτό το όνομά σου. Αρέσει στα παιδιά? Αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και το συνεχίζουμε και θα το κάνουμε κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Εκτός από το πηγάδι, ποια άλλα είναι τα θέματα που ασχολείστε? Η γερακίνη, η ζωγραφική, είναι το θέμα των γερακινίων. Για τα γενικά η παράδοση. Και γενικά η παράδοση, ναι, σωστά. Έχετε έρθει εδώ με την κορούλα σας. Βέβαια. Θυμάμαι τα έθιμα του τόπου μας. Οικαστικά δρόμενα σήμερα εδώ στην Νιγρίτα, στα πλαίσια των γερακινίων. Εσείς ήρθατε εδώ με την κορούλα σας? Ναι, με την κορούλα μου ήρθα. Μία την έχω, ζωγραφίζει. Τι ακριβώς ζωγραφίζει? Το πηγάδι, όπως βλέπω. Ναι, ναι, το πηγάδι που είναι λίγο πιο πάνω στην Νιγρίτα, τα γερακίνια. Συμμετείχατε και πέρσι? Ναι, συμμετείχαμε και πέρσι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θεωρείτε ότι είναι κάτι καλό αυτό που γίνεται? Φυσικά, και για τα παιδιά είναι ωραίο να μαθαίνουν από τη Νιγρίτα. Και γενικά για να μαθαίνουν για την παράδοση. Μάλιστα, ναι, αυτό, την παράδοση. Μία
ανοιχτή εκδήλωση για όλα τα παιδιά τα οποία ζωγράφησαν την παράδοση και η οποία ξεκίνησε από την περσινή χρονιά κερδίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών. Ζωγραφίζω για το Γερακλείο. Τι είναι αυτό ακριβώς που ζωγραφίζεις? Λουλούδια και διάφορα διακοσμητικά. Σου αρέσει που συμμετέχεις σήμερα εδώ? Ναι. Και πέρσι συμμετείχες? Ναι. Για πες μας τι ακριβώς εδώ ζωγραφίζεις? Λουλούδια. Τι σκέφτεσαι να κάνεις ακριβώς? Τρία λουλούδια γύρω γύρω και φίλοι. Σου αρέσει σήμερα που γίνεται αυτό εδώ? Ναι. Συμμετείχες και πέρσι? Ναι. Σου αρέσει γενικά η παράδοση, να συμμετέχεις, να ζωγραφίζεις? Ναι, πάρα πολύ. Ακολούθησε μοντέρνος χορός από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Βυσσαλτίας. Πάμε τώρα να δούμε τον Γιώργο Τσουμαρίδη, είναι κοντά μας για να σχολιάσουμε τα της επικαιρότητας. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Μια επικαιρότητα που τουλάχιστον σε εκλογικό επίπεδο, εν ώψη των εκλογών των αυτοδιοικητικών, υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ένας συνδυασμός σου αντιμετωπίζει προβλήματα. Ένας από τους 23, από ό,τι έχει κυκλοφορήσει από χθες, έχει προβλήματα όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Και αυτό είναι μια παρενέργεια, να πω, της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έδωσε το δικαίωμα με τις μεταδημοτεύσεις για να μπορέσουν κάποιοι υποψήφοι να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια τους. Δηλαδή, εγώ που είμαι από τον Προβατά, μπορούσα μέχρι τις 25 Αυγούστου να κάνω, λέγεται, εκλογική μεταδημότευση και να δηλώσω ότι θέλω να κατεβώσω στο τοπικό του νέου Σουλίου. Εκεί τώρα, από ό,τι ακούγεται, κάποιοι δεν κάναν αυτή τη διαδικασία, οπότε υπάρχει θέμα ακυρότητας της υποψηφιότητας. Ναι, κάποιοι δεν κάναν δηλαδή τη μεταδημότευση. Ακριβώς. Μπήκαν υποψήφοι στον συνδυασμό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο και ενδεχομένως τώρα το πρωτοδικείο να ακυρώσει τον συνδυασμό. Ναι, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δύο μέρες είναι, θα γίνει ανακήρυξη, οπότε θα δούμε αν ισχύουν ή δεν ισχύουν οι φήμες. Ναι, να πούμε γι' αυτό και δεν λέμε σε ποιον Δήμο είναι και ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός, διότι δεν είναι ακόμα σίγουρο, οι πληροφορίες είναι αυτές. Με τον επικεφαλής του συνδυασμού που μιλήσαμε πριν από λίγο, μας είπε ότι θα ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος και τελικά θα κατέβει ο συνδυασμός στις εκλογές. Ίσως και αυτοί που ακυρωθούν είναι λίγοι και όσοι έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφοι να καλύπτουν τις ποσοστώσεις, οπότε και με τους υπόλοιπους θα μπορεί να κατέβει. Ναι, εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα. Δηλαδή ότι αν ακυρωθούν αυτοί που δεν κάνουν σωστά τις μεταδημοτεύσεις, μετά στη συνέχεια δεν πιάνει τις ποσοστώσεις που πρέπει να πιάσει. Ναι, γιατί θέλει 40% γυναίκες, πρέπει να είναι τα 3/5 να έχει τοπικά υποψηφίου στα τοπικά συμβούλια των 3/5 των χωριών του Δήμου. Έχει ολόκληρη διαδικασία.
Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα αποφασίσει το πρώτο δικείο για τον συγκεκριμένο συνδυασμό που, όπως είπαμε, αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα και αν τελικά θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές. Αυτό μετά την επίσημη ανακήρυξη του πρώτου δικείου θα το ξέρουμε στα σίγουρα. Κοίταξε, Γιώργο, με αφορμή αυτό, να πω, επειδή έχουν αρχίσει και βγαίνουν και τα προγράμματα των υποψηφίων, αυτό, ας πούμε, που πλέον πάει να γίνει ανέκδοτο, είναι ότι όλοι το έχουν και ψηλά στα προγράμματά τους παιδικές χαρές. Και απορώ με αυτούς τους υποψηφίους δημάρχους, ή δεν διαβάζουν το πρόγραμμα ή δεν έχουν εικόνα των χωριών τα οποία ανήκουν στους Δήμους. Σήμερα ο μαθητικός πληθυσμός, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, έχει μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 50%. Να σου πω ένα παράδειγμα εδώ, ο κάμπος που είναι ο Δήμος Εσερών, έχει 26 χωριά που είναι ο κάμπος και έχουν μείνει 8 ή 10 δημοτικά, 3 λύκεια, 2 γυμνάσια. Αν πάμε στη Συντική, είναι η χειρότερη κατάσταση. Και εκεί που είναι ακόμα πιο τραγική είναι στη Ζύγνη και στην Αμφίπολη. Δηλαδή να κάνουν παιδικές χαρές για ποιον, να παίζει ποιος. Όταν... Καλά. Βέβαια τα παιδιά που μένουν, έστω και μειωμένα, θα πρέπει να έχουν. Εντάξει, αλλά Γιώργο, έχει χωριά που έχει να γεννηθεί παιδί 2 και 3 χρόνια. Αν. Και δεν ξέρω αν κάνουν τον κόπο να πάρουν και τα στοιχεία, γιατί από ό,τι ξέρω στην Ομαρχία υπάρχει σχετική υπηρεσία, η οποία τηρεί και το πρωτόκολλο με γάμους κτλ. Εδώ υπάρχουν πρώην καποδιστριακοί δήμοι, έβλεπα τα περσινά. Υπάρχουν πρώην καποδιστριακοί δήμοι που έχει να γίνει γάμους 2 χρόνια. Τι παιδί να γεννηθεί. Ναι. Είναι το γενικότερο πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. Είναι το μεγάλο πρόβλημα και φάνηκε την απογραφή. Μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Ναι. Άρα λοιπόν τουλάχιστον στην. Σε αυτό που υπόσχονται για τις παιδικές χαρές σας είναι πιο φιδωλή, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν ενδεχομένως και τόσα παιδιά. Και ανέφερες Ζύγνη και Αμφίπολη, έτσι. Είναι δύο δήμοι οι οποίοι όντως και από την απογραφή φάνηκε αυτό, αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση πληθυσμού. Κοίταξε, ο Δήμος Αμφίπολης σε σχέση με το 2001 έχει παρουσιάσει μια μείωση πληθυσμού 45%. Είναι, η κατάσταση είναι τραγική, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτός ο πληθυσμός που έχει μείνει είναι στο μεγάλο του μέρος άνω των 65. Είναι γυρασμένος ο πληθυσμός. Και δεν ξέρω τι κάνουν εκεί αυτοί που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή έκλεισε πριν ένα χρόνο δύο η Τράπεζα Πειραιώς, έκλεισε πρόσφατα το ταχυδρομείο. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί πλέον επειδή έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα, λειτουργούν με νόμους της ελεύθερης αγοράς. Έχω ένα μαγαζί. Το λειτουργώ, δεν βγάζω τα έξοδά μου, το κλείνω. Όλα αυτά που φωνάζουν, πρέπει να παρεύει το κράτος κτλ., κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Θα κλείσουν όπως πάει ο Δήμος Αμφίπολης. Εγώ αμφιβάλλω αν το 2028 θα μπορεί να λειτουργεί. Γιατί ήδη, με αυτή τη, από ό,τι έχουν πει, με βάση τα στοιχεία της απογραφής, από 1η του 24, θα αναπροσαρμοστεί η ΣΑΤΑ και η ΚΑΠ, η επικοργής που γίνει του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημαίνει και λοιπόν τις δίνουν ότι... βάση πληθυσμού. Ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτός ο Δήμος θα πάρει μείον 30% επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί μειώθηκε 30% ο πληθυσμός. Και έχουν ήδη ένα πρόβλημα εκεί. Μέσα στα 4 χρόνια υπάρχει ένα χρέος στη ΔΕΗ 1,5 εκατομμύριο, το οποίο και δεν μπορούν να το πληρώσουν και φυσικά αν ήταν ιδιώτες, ήδη η ΔΕΗ θα είχε κόψει το ρεύμα. Εκεί όμως, ειδικά ο Δήμος Αμφίπολης που λες, είναι ένας Δήμος που έχει κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να έχει περαιτέρω ανάπτυξη. Κοίταξε, δηλαδή έχει ένα κομμάτι θάλασσα. Έχει ένα κομμάτι, έχει τώρα το μεγάλο αυτό μνημείο του Λόφου Καστά. Βέβαια αναξιοποιείται μέχρι τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό παγκοσμίο εμβέλειας μνημείο. Έχει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί. Κοίταξε, ο Δήμος Αμφίπολης έχει αδικηθεί από το πολιτικό προσωπικό που τον διοικεί τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί η Αμφίπολη είναι γνωστό ότι είναι μια από τις πιο αρχαίες πόλεις. Οι Αθηναίοι την ίδρυσαν το 437 π.Χ. Άνθησε όλη την περίοδο της αρχαιότητας. Είχε φτάσει πέρα του, ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο. Είχε φτάσει να είναι η συμπρωτεύουσα του βασιλείου των Μακεδόνων. Και από εδώ ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν ξεκίνησε την εκστρατεία για τη Μικρά Ασία. Λοιπόν, αυτό το όνομα μόνο του είναι ένα brand name, το οποίο δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Τους δόθηκε η ευκαιρία παρόλα όλα αυτά τα χρόνια. Η ανακάλυψη του Λόφου Καστά, του Τίμου του Καστά, ήταν μια ευκαιρία την οποία την άφησαν ανεκμετάλλευτη.
Γιατί δεν είναι μόνο ο τύμβος Καστά που ανακαλύφθηκε, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης. Υπάρχει η παλιά Μεσολακιά, όπου δίπλα εκεί υπάρχει το παλιό υδραγωγείο, το αρχαίο υδραγωγείο, υπάρχουν τα μεταλλεία, τα αρχαία που χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει χτιστεί με την τεχνοτροπία των υπηρώτικων χωριών. Υπάρχει το φαράγγι του Αγκίτη. Υπάρχουν, το μόνο που γίνεται και γίνεται με αυτόματο πιλότο είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, γιατί υπάρχουν τρία μοναστήρια τα οποία τα επισκέπτονται πολύ. Και αυτό δεν έχει σχέση με την εκάστοτε δημοτική αρχή. Ναι, είπα, πάει με αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πριν από 4 χρόνια είχα πάει στο Σπήλαιο Αλιστράτης και από εκεί πέρασαμε μέσα από τη γέφυρα από τον Αγκίτη και πέρασα στην απέναντι μεριά, όπου είναι η περιοχή του Δήμου Αμφίπολης. Εκεί, επί θητείας του Στέφανο Φωτιάδη σαν νομάρχη, είχαν φτιαχτεί μονοπάτια για περιπάτους, είχαν φτιαχτεί ποδηλατόδρομοι. Λοιπόν, δεν έχουν μείνει ούτε οι πινακίδες. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί που διοικούσαν εκεί το Δήμο δεν ασχολήθηκαν με αυτό. Εγώ να πω ένα απλό. 10 χρόνια από τότε που ανακαλύφθηκε ο Λόγκος Καστά, μπήκαν όλοι αυτοί οι δήμαρχοι στον κόπο να βγάλουν ένα φυλάδιο, να το μοιράσουν στα σχολεία, πήγαν σε 2 τουριστικές εκθέσεις. Έστω και ακόμα. Εδώ, αν πας να μπεις, έστω και να φτάσεις, ας πούμε, στα 100-200 μέτρα από το μνημείο. Να μην μπεις μέσα, δηλαδή, ναι, γιατί απαγορεύεται. Δεν μπορείς να μπεις, γιατί ο δρόμος δεν είναι φτιαγμένος. Δεν έχει και δρόμο. Δεν είναι φτιαγμένος. Τώρα, εδώ υπάρχει και μια διαμάχη μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου για το δρόμο που ανέφερες. Πότε θα γίνει ο δρόμος. Λέει ο Δήμαρχος, φτιάξτε το μνημείο να είναι επισκέψω, θα φτιάξω το δρόμο. Λέει το Υπουργείο, φτιάξε και εσύ το δρόμο. Εντάξει, θα φτιαχτεί όποτε φτιαχτεί το μνημείο. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται αυτή τη στιγμή κάποιος κόσμος, ο οποίος όμως δεν μπορεί καν να πλησιάσει, να το δει από μακριά, να βγει μια φωτογραφία. Δεν μπορεί. Λοιπόν, και το θέμα είναι εκεί τώρα που φτάσαμε στις εκλογές. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι το 50% του εκλογικού σώματος είναι στα 3 χωριά, Παλαιοκόμιο, Ροδολίβος πρώτη. Όλα τα υπόλοιπα 11 συμπληρώνουν, και γι' αυτό αν δεις τα αποτελέσματα, πάντα όποιος κατεβαίνει από το Ροδολίβος θα πάρει το 80%, δηλαδή ο κόσμος, στέκει ο κόσμος, γιατί τα κριτήρια του είναι τοπικιστικά. Αυτός είναι από το Ροδολίβος, αυτός είναι από την Παλαιοκόμη, αυτός είναι από την πρώτη, θα τον ψηφίσω. Με αποτέλεσμα βλέπεις, έχουμε κάτι διαφορές χαοτικές. Ένα άλλο που υπάρχει εκεί τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί είναι τώρα 3 υποψήφοι, και είναι η κυρία Άντζου, να πούμε, από τη Λαϊκή Συσπήρωση, και είναι 3 υποψήφοι ο Δήμαρχος. 4 συνολικά. Ναι, 4. Και είναι οι άλλοι 3, είναι ο κύριος Στέργιος Φάσαλης που είναι ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπαχαρόπουλος και ο κύριος Μελίτος. Και ο κύριος Μελίτος που ήταν Δήμαρχος από το 2014 μέχρι το 2019. Το παράδοξο εκεί είναι ότι στην ουσία το Δήμο τα τελευταία 10 χρόνια τον διοικούν αυτοί οι 3. Έχουν συμμετάσχει, και όχι μόνο, και κάποιοι που είναι υποψήφοι, συμμετέχουν στην άσκηση της εξουσίας. Δηλαδή, το κύριος Μιλίδης, το 2014 που εκλέχθηκε δήμαρχος, είχε τη στήριξη του κύριου Φαρασταλή, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφια γυναίκα του στο τοπικό συμβούλιο Ροδολίβος. Λοιπόν, και το 2018 ο κύριος Φαρασταλής λέει: κατεβαίνω υποψήφιος, φεύγει ο μισός συνδυασμός του κυρίου Μελίτου. Και το αφήγημά τους τότε που κέρδισαν τις εκλογές είναι ότι φεύγουμε, γιατί ο κύριος Μελίτος ως δήμαρχος απέτυχε, γιατί δεν ασχολιόταν με το Δήμο λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οι ίδιοι που ήταν, οι μισοί που ήταν αντιδήμαρχοι με τον κύριο Μελίτο, γίναν αντιδήμαρχοι με τον κύριο Φράσναλη. Πέρασαν 4 χρόνια και σήμερα έρχεται ο κύριος Μελίτος. Και το αφήγημα του κυρίου Μελίτου για να τον ψηφίσουν είναι ότι και αυτοί δεν κάναν τίποτα. Δηλαδή ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι δεν έκανε τίποτα, αλλά ταυτόχρονα και οι δυο ζητούν να ξαναψηφιστούν. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν όλη την ευθύνη, γιατί αυτοί, ακόμα και ο κύριος Μπαχαρόπουλος που σήμερα είναι ο 3ος, 3 χρόνια ήταν με την παράταξη του κυρίου Φράσναλη. Συμμετείχε, ναι, βέβαια. Συμμετείχε στην παράταξη του κυρίου Φράσναλη. Άρα τι κάνει και ο πολίτης. Εκεί ο πολίτης πρέπει να διαλέξει και να αποφασίσει τι θέλει. Θέλει να ψηφίσει το φίλο του και το γνωστό του, και, γιατί η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι, αλλά μας λες ότι έστω και πάει να ψηφίσει και με κριτήρια, ας πούμε, έτσι, τοπικιστικά αυτό γίνεται. Όχι, πάει να ψηφίσει ένας πολίτης με κριτήρια προόδου του Δήμου. Λοιπόν, αφού μας λες ότι και οι 2 και οι 3 ουσιαστικά διοίκησαν το Δήμο χωρίς αποτελέσματα. Άρα μπρος, γραμμός και πίσω ρέμα είναι η δουλειά. Είναι κατάσταση αδιέξοδο. Δηλαδή τώρα, να σου πω κάτι, εδώ
οι οποίοι ξεκίνησαν, δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος, ήταν με τον κύριο Πετρίδη, ως δήμαρχος του παλιού Δήμου Αμφίπολης, ξεκίνησε το Φεστιβάλ Αμφίπολης. Το οποίο ως ιδέα ήταν καλό, γιατί πήγε να δώσει, να δημιουργήσει ένα θεσμό. Το οποίο όμως με τα χρόνια άρχισε να χάνει την αρχή. Δηλαδή δεν μπορεί στο, γιατί γινόταν στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος, της Αμφίπολης, ενώ ας πούμε ξεκίνησε να γίνει ένας πολιτιστικός θεσμός, φτάσαμε, κουβαλούσαν κάθε χρόνο όποια φίρμα υπήρχε, με αποτέλεσμα και τα χρέη από ό,τι ξέρω να είχαν εκτοξευθεί. Και ήρθε ο κύριος Φάρσανης και το σταμάτησε εντελώς. Το σταμάτησε με καταγγελίες κιόλας. Ναι, ότι... με καταγγελίες, γιατί ακριβώς. Μα δεν εξυπηρετούσε. Δηλαδή τώρα υπάρχει, ας πούμε. Τώρα δεν γίνεται να πούμε, έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει εδώ και 4 χρόνια. Αλλά όμως και τότε που έγινε τα τελευταία χρόνια είχε χάσει το σκοπό του. Εδώ, όταν κάνεις ένα φεστιβάλ σε έναν αρχαιολογικό χώρο, κάνεις και κάποιες εκδηλώσεις, φιλοξενείς και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σχέση με το χώρο. Δηλαδή φαντάσου τώρα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου να παίξει ο Σεφερλής. Δεν έχουμε τίποτα με τον καλλιτέχνη, αλλά είναι σε ένα άλλο είδος κάνει. Είναι το αρχιτή λέει, εγώ θέλω αρχαίο δράμα, αρχαίο κωμωδία. Και εκεί μπορούσαν να είναι ένα άλλο σύνδεσμο. Εντάξει, υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις, δηλαδή δεν ήταν μια μέρα η... Ναι, δεν μπορεί να μπορούσε τη μία μέρα να έχει το Α θέμα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει και 2 μήνες σε ένα Δήμο σε αυτό που είναι με αυτό το μέγεθος. Δεν μπορεί να κάνει 2 μήνες εκδηλώσεις. Λοιπόν, εδώ τώρα λέμε τώρα, για αυτά είπαμε εμείς, γιατί δεν προβάλλαν κτλ. Εδώ δεν μπορούν να πάρουν μια γαλάζια σημαία. Οι γαλάζιες σημαίες μοιράζονται με το τσουβάλι και δεν μπορούν να πάρουν μια γαλάζια σημαία. Πρόπερση είχε βγει η αντιδήμαρχος, είχε πει ότι κάναν λάθος στις φωτογραφίες. Πέρσι είπε ότι κάναν λάθος, δεν ήξερα ότι θέλει να βαγωσώστε. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις το πιο απλό, όταν όλη η Ελλάδα παίρνει και 1, 2, 3 και 5 γαλάζιες σημαίες και εσύ δεν μπορείς να πάρεις το απλό, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση. Και, κόσμος... και οι περιοχές πάνω και κάτω από το ακριβώς, όλες έχουν γαλάζιες σημαίες. Και το θέμα είναι ότι εκεί αυτή τη στιγμή έχει την τύχη ο Δήμος, έχει γίνει και η Εγνατία, η οποία, ειδικά η Δυτική Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, έχει δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών στην Ασπροβάτα, στο Σταυρό, στην Τούζλα. Συν το ότι υπάρχει και μεγάλος όγκος Βουλγάρων. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι διάφοροι, πάνω από 2.000 σπίτια έχουν... Δηλαδή, υπάρχει κόσμος ο οποίος ή περνάει απ' έξω ή περνάει από μέσα και δεν σταματάει να πιει έναν καφέ. Αυτό είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, ο Λόφος Καστά φταίνε, υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά όμως από εκεί και πέρα ας δουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Ναι, είναι πράγματα πολλά που πρέπει να δουν εκεί στην Αμφίπολη, γιατί είπαμε ότι έχει τα προσόντα, έχει το έδαφος να καλλιεργηθεί τουλάχιστον εκεί ένα σημαντικό κομμάτι τουρισμού. Και βλέπεις τώρα, μαλώνουν, δηλαδή άρχισε η προεκλογική περίοδος. Η κόντρα τους είναι αν μαζεύτηκαν τα σκουπίδια, αν εκεί η λάμπα καίει, είναι καμένη. Δεν είναι αυτό το σημείο που πρέπει να είναι το σημείο αντιπαράθεσης σε αυτή την περιοχή. Αυτή η περιοχή, το μόνο που μπορεί για να επιβιώσει είναι ο τουρισμός. Να σου πω κάτι, μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος έκανε αντινομάρχη στην περίοδο του κυρίου Φωτιάδη, όταν φτιάξαν, μου είπε ένα βίντεο τότε με τον Καπουτζίδη για την προβολή του νομού του τουριστική, μου είπε ότι το 70% των αξιοθέατων του νομού Σερών βρίσκονται στην περιοχή της Φιλίδας. Ας σου πω ένα απλό, μπορούσαν να κάνουν μια συνεργασία με το Δήμο Νέα Ζήχνης, να βγάλουν ένα φυλάδιο και να καλέσουν τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, να κάνουν τις μονοήμερες εκδρομές, να έρχονται στο Μουσείο της Αμφίπολης και από εκεί στο Σπήλαιο της Αλιστράτης. Να παίρνει συνδυασμός, ναι. Δηλαδή. Εδώ τώρα γίνεται, να πω ένα παράδειγμα. Πόσοι από τις ΣΕΡΕΣ το ξέρουν, ξέρουν τι υπάρχει εκεί. Άρα λοιπόν, όταν δεν ξέρουν οι ΣΕΡΕΙ, μην έχουμε απέτηση. Δεν το έχουν κοινωνήσει στους ΣΕΡΕΟΣ, μην έχουμε απέτηση να το κοινωνήσουν και στους άλλους. Βέβαια, για να κοινωνηθεί, όπως λες, και σε ευρύτερο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες υποδομές. Θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να φωνάξει τον άλλον να έρθει να δει τι αυτή τη στιγμή. Ναι, όλα αυτά όμως. Πρέπει να αξιοποιήσεις, δηλαδή, το περιουσιακό σου, ας το πω έτσι, στοιχείο. Συμφωνώ. Εγώ περίμενα το 19 και το 19, γιατί είχαν κάνει και εδώ, είχαν κάνει ένα debate και στο άλλο. Είχαν κάνει. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν πολύ κάτω στην ατζέντα τους. Είναι μια περιοχή η οποία αν θέλει να επιβιώσει, γιατί όπως πάνε, το 2028 εγώ να κάνω και μια δυσίωνη πρόβλεψη, δεν βλέπω να επιβιώνει ο Δήμος οικονομικά.
Γιατί θα έχει περαιτέρω μείωση πληθυσμού. Η μόνη διέξοδος είναι η αξιοποίηση αυτού του ονόματος και αυτού του τουριστικού προϊόντος που έχουμε. Πρέπει να πέσει χρήμα στην περιοχή και αν θα πέσει χρήμα στην περιοχή θα μείνουν και οι άνθρωποι, θα μείνουν και οι νέοι, θα γίνουν δουλειές και δεν θα έχει αυτή τη μείωση πληθυσμού που λες και που την έχει γενικότερα η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Σου λέω, δεν υπάρχει. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει και από τους τρεις σε αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη, δεν βλέπω να υπάρχει πρόταση. Ναι. Είναι θέματα τα οποία ας ελπίσουμε να τα δουν και οι ίδιοι οι υποψήφοι, αυτός που θα εκλεγεί κυρίως βεβαίως, γιατί το πράγμα όπως είπες και εσύ με την Αμφίπολη έχει τελματώσει πάρα πολύ και ενδεχομένως στο τέλος να μην υπάρχει και δήμος γιατί δεν θα έχει πληθυσμό. Ωραία, έχει βαλτώσει, αλλά το ξαναπώ. Μπορεί, ναι, φταίει το κεντρικό κράτος όσον αφορά την ολοκλήρωση της ανασκαφής. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ωραία, αλλά μου φαίνεται ότι αυτοί καλύπτονται πίσω από αυτό. Ότι θα κάνει το κράτος. Μα είναι και τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο. Ναι, μα τα υπόλοιπα δεν έχουν καστά. Είναι και ακριβώς τα υπόλοιπα. Έτσι. Να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας ιδιώτης εκεί ο οποίος ασχολείται με το real estate και ο οποίος συχνά πυκνά από ό,τι βλέπω φέρνει Βούλγαρους, τουριστικούς πράκτορες κτλ. Πού είναι ο Δήμος να αγκαλιάσει έστω να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του ιδιώτη. Να το ρωτήσει τον ιδιώτη, να του πει πότε θα τους φέρεις. Κάνε τους μια βόλτα και από εδώ. Ωραία, φέρ τους εμάς. Ας καλύψει και ο Δήμος κάποια έξοδα, να τους κάνει μια περιήγηση σε όλο το Δήμο αυτά που έχει να προσφέρει. Ακόμα και αυτό. Λύσεις υπάρχουν, προτάσεις υπάρχουν, τρόποι υπάρχουν. Το θέμα είναι να γίνουν πράξη όλα αυτά. Όραμα δεν υπάρχει. Ναι. Και όραμα, αρκεί να μην μείνει το όραμα στο όραμα. Δηλαδή, εντάξει, από να γίνει θεωρία, το όραμα να και να γίνει πράξη. Και πράξη. Ναι, εννοείται. Εκεί. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Καλό βράδυ σας. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Νέα σχολική χρονιά. Νέες προσφορές και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Μέχρι την Τρίτη στα Supermarket Kansas. Nutri Valley Δημητριακά 375 γραμμάρια 50% πιο φθηνά. Κασέρι Ποπολίμπου 2 ευρώ φθηνότερα μόνο 16,98 το κιλό. Υφατής γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή αλλά και φουαντρέ ψητή ή καπνιστή το κιλό 15% φθηνότερα. Ρετσίνα Μαλαματίνα μόνο 1,43. Υγρό πλυντηρίου όμο 30 μεζούρες 50% πιο φθηνά. Dab, Ave, Ultrex και Lux, μονές συσκευασίες, αλλά και συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων, καζολίν, 50% πιο φθηνά. Και τώρα το Σεπτέμβριο, με κάθε σου συναλλαγή, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 2 τάμπλετ Xiaomi και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Συνέχισε να κάνεις τις αγορές σου με την κάρτα Kansas και γίνε εσύ ένας από τους τυχερούς του μήνα. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα μαζί. Ανακοίνωση εξέδωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τον θάνατο του 36χρονου από στο λιμάνι του Πειραιά, στην οποία μεταξύ άλλων ανακοίνωση εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του και ταυτόχρονα ζητούν δικαιοσύνη. Ανακοίνωση εξέδωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή το χαμό του 36χρονου ατόμου με αναπηρία στο λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται. Το αναπηρικό κίνημα από άκρη-άκρη σε ολόκληρη τη χώρα έχει εξοργιστεί και ταυτόχρονα θρύνει για το χαμό του 36χρονου συμπολίτη μας με αναπηρία, με το βάναυσο τρόπο που έγινε και ήρθε στη δημοσιότητα και στη γνώση όλων μας στο λιμάνι του Πειραιά. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του Αντώνη και ταυτόχρονα ζητά την απονομή δικαιοσύνης για τον τραγικό χαμό του. Και η ανακοίνωση συνεχίζει. Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΣΑ ΜΕΑ σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία της ζωής και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογένειών τους, η χώρα έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει. Δημόσια πρόσωπα, εκπρόσωποι φορέων και εργαζόμενοι σε κάθε τομέα εξακολουθούν να αγνοούν το πώς να επικοινωνούν με τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας, όπως ακουστική αναπηρία, αναπηρία όρασης και νοητική αναπηρία. Και η ανακοίνωση καταλήγει.
Το αναπηρικό κίνημα ζητά δικαιοσύνη για τον Αντώνη και διεκδικεί πολιτικές ευαισθητοποίησης της πολιτείας και της κοινωνίας που θα καλλιεργήσουν την αποδοχή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και θα προάγουν την εκπαίδευση εργαζομένων αλλά και όλων των πολιτών για μια συμπεριληπτική κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί ταχύτατα και χωρίς χρονοτριβή. Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πανελλήνια συνάντηση παραδοσιακής χοροδιακής μουσικής, η οποία διοργάνωσε η Θρακική Εστία σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Σερών. Η πρόεδρος της Θρακικής Εστίας ανέφερε ότι η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 ετών από τη συνθήκη της Λοζάνης. Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών στο πλαίσιο της δεύτερης πανελλήνιας παραδοσιακής χοροδιακής συνάντησης, την οποία διοργάνωσε η Θρακική Εστία Νομού Σερών σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Σερών και την ευγενική χορηγία του κοινοφελούς Ιδρύματος Χαρίλαου και Ραμαίος. Περισσότεροι από 200 χοροδοί και αξιόλογοι χωράρχες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, προσφέροντας στο κοινό μία όμορφη παραδοσιακή μουσική βραδιά. Σημαντική μέρα για μας, σήμερα για τη Θρακική Εστία, η οποία με συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΙΣ και με την ευγενική χορηγία του κοινοφελούς Ιδρύματος Χαριλάου Κωνσταντίνου Κεραμέας, διοργανώνουμε τη δεύτερη πανελλήνια χοροδιακή παραδοσιακή συνάντηση. Εδώ περίπου 200 χορευτές από χοροδίες εδώ των Σερών, σύμπραξη χοροδιών, μαζί φυσικά και με τη χοροδία της Θρακικής Εστίας, χοροδίες από το νομό Καβάλας, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λετή, με αξιόλογους χωράρχες, θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακά τραγούδια, κυρίως από τη γη της Θράκης, της Μικράς Ασίας και της Μακεδονίας κυρίως. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους από καρδιάς για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Αν και ο καιρός λίγο μας τα χάλασε και τελευταία ώρα αλλάξαμε μέρος, εσωτερικό τα αστέρια, και ευχαριστούμε γι' αυτό και το Διπεθέ Σερών για την άμεση παραχώρηση εδώ του θέατρου Αστέρια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μας συμπαραστέκονται πάντα, και το Επιλογές που είναι και χορηγός επικοινωνίας, καθώς και όλα και άλλα διαδικτυακά και εφημερίδες και ραδιόφωνα, για να δημοσιοποιήσουν αυτή μας την εκδήλωση. Η πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Νομού Σερών, κυρία Ανθούλευ Σταθοπούλου, ανέφερε ότι η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην πλήρωση 100 ετών από τη συνθήκη της Λοζάνης και την εγκατάσταση των ξεριζωμένων Ελλήνων καθημάς Ανατολής στις Νέες Πατρίδες. Αυτή μας η χοροδιακή συνάντηση είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και από την εγκατάσταση των ξεριζωμένων Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής εδώ στο χώρο Θράκης και Μακεδονίας, στην ελεύθερη Ελλάδα, στις νέες πατρίδες τους. Πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέρνουμε για δεύτερη χρονιά και προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό πλέον, να καλέσουμε παραδοσιακές χοροδίες και να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να γνωρίσει ο κόσμος μας και την παράδοση στο τραγούδι, γιατί περισσότεροι γνωρίζουν την παράδοση στο χορό, υπάρχει και στο τραγούδι. Μια ευκαιρία για τους Σεραίους και όχι μόνο, να έρθουν και να δουν την παράδοση από κοντά. Φυσικά, σήμερα έχουμε εδώ καλεσμένους εξαιρετικούς συναδέλφους. Έχουν έρθει από την Καβάλα, από την Θεσσαλονίκη, αξιόλογες χοροδίες με τους χωράρχες τους. Έχουμε το Δρότσο Κουτσοκώστα, έχουμε τη Σοφία την Άσιο, τη Σοφία την Οχωρίτου. Εμείς τραγουδούμε σαν Θρακική Εστία Σερών με μια σύμπραξη που κάνουμε με τις χοροδίες του Σκουτάρεως, των Θρακών Σκουτάρεως, του Προβατά, των Καλών Δέντρων. Να είμαστε καλά, να γίνονται όμορφα πράγματα στην πόλη μας, τα έχει ανάγκη.
Την αυλαία άνοιξε η μικρή Μαρία Τζεβελέλου από την παιδική χοροδία της Κεδής. Κι εγώ έχω τον καημό σου κακιωμένο μου πουλί, την άσου στην λυπημένο μου πουλί, την άσου στην ξένε μου, την άσου προβοδίσω λυπημένο μου πουλί, την άσου προβοδίσω κακιωμένο μου πουλί, να στείλω με λυπημένο μου πουλί. Στο πλευρό της παράδοσης για ακόμα μία φορά βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Σερών κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Δεύτερη πανελλήνια παραδοσιακή χορευτική συνάντηση με πολλούς συλλόγους και εδώ των Σερών, αλλά όχι και από την Καβάλα, από τη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 200 χορευτές, εθελοντές, εργάτες του πολιτισμού, όπως είναι και η δική μας. Οφείλουμε να τους στηρίζουμε, οφείλουμε να τους θαυμάζουμε, οφείλουμε να τους παρακολουθούμε. Και καλό όλες τις Σερές και τους Σερές να μετέχουν σε τέτοιες εθελοντικές δράσεις, γιατί στον πολιτισμό πάντοτε διακρινόμαστε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και ο κόσμος να ευχαριστηθεί, γιατί η παράδοση είναι πλούσια και στις Σερές την τιμούν ανάλογα. Στη βελτίωση και αναβάθμιση 10 συνολικά παιδικών χαρών προχωρά ο Δήμος Βυσσαλτίας με την προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων και δαπέδων. Στόχος είναι να γίνουν κατάλληλοι χώροι για χρήση από τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Στη βελτίωση και αναβάθμιση 10 συνολικά παιδικών χαρών προχωρά ο Δήμος Βυσσαλτίας με την προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων και δαπέδων με σκοπό να γίνουν κατάλληλοι χώροι για χρήση από τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Συγκεκριμένα, υπεγράφει το συμφωνητικό προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για 10 παιδικές χαρές του Δήμου Βυσσαλτίας μεταξύ του Δημάρχου Αθανασίου Μασλαρινού και του νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου Sports and Play, κ. Κωνσταντίνο Τόλιο. Ένα έργο προϋπολογισμού 360.000 ευρώ με χρηματοδότηση από ΣΑΤ από ΕΕ που αφορά στις παιδικές χαρές Σιτοχωρίου, Περπνής, Ιδύρων, Αχινού, Νικόκλειας, Φλαμπούρου, Λιγαριάς, Ζερβοχωρίου, Αηδονοχωρίου και Ευκαρπίας. Υπογράψαμε την προμήθεια για τον εξοπλισμό 10 παιδικών χαρών, κάτι που είχαμε υπογράψει πριν από 16 μήνες, αλλά είχαμε τις προσφυγές των αναδόχων ο ένας με τον άλλο στα δικαστήρια. Τελικά βγήκε η απόφαση των δικαστήριων και ο ανάδοχος χθες υπέγραψε μαζί μου τις 10 παιδικές χαρές, στις οποίες θα προχωρήσει την εκτέλεση σύντομα. Μέσα σε 2 εβδομάδες θα εγκατασταθεί και θα αρχίσει να κάνει τις παιδικές χαρές. Είναι πολλές οι 10 παιδικές χαρές. Αργήσαν πραγματικά, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι υπεύθυνος κύρια ο Δήμος. Ο Δήμος προχώρησε κανονικά. Είναι αυτοί που έδωσαν τις προσφορές, οι οποίοι βρέθηκαν σε δικαστική διαμάχη. Ο σχεδιασμός της κάθε παιδικής χαράς έγινε αφενός βάσει των προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου για να βελτιώσουν τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και τη δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς. Το γεγονός ότι χρειαζόμαστε παιδικές χαρές είναι ευχάριστο. Ευχάριστη εξέλιξη. Αν δεν έχουμε παιδιά όλο τον χρόνο, έχουμε σίγουρα παιδιά το καλοκαίρι που έρχονται από τις πόλεις ή από το εξωτερικό να μείνουν στους παππούδες ή να μείνουν και με τους γονείς στα χωριά. Αλλά οι παιδικές χαρές σε κάθε χωριό είναι απαραίτητες, έστω και για ένα Σαββατοκύριακο που θα έρθουν. Αλλά ευτυχώς στα περισσότερα χωριά μας υπάρχουν. Λίγα ή πολλά παιδιά υπάρχουν. Πρόγνωση καιρού για αύριο, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική εντάσεως 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πιθανώς στα νότια πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοδυτικά υπηρετικά τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη από 21 έως 27, Καβάλα από 15 έως 28, Δράμα από 14 έως 29, Ξάνθη από 16 έως 28, Κομοτηνή από 17 έως 28, Αλεξανδρούπολη από 18 έως 30, Οριστιάδα από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.